Bloopers. Η ματία των άλλων, επιστήμη μας. Από το 10 και μετά, λαιλάτησαν τις συντάξεις και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά έχω να πω το εξής. Τώρα πονάνε αυτές οι μειώσεις γιατί είναι κάτω των 700 ευρώ. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, συντάξεις των 800 ευρώ και των 700 έχουν μείωση. Μακάρι, είπε κάτι ο κύριος Καμένος, το υπονόησε σαφώς η κυρία Βλονίτου. Όχι, κυρίες και επικουρικές, για το ΕΚΑΣ. Βέβαια, λέει το ποσό που άλλο στο σπίτι του είναι τώρα. Μην με κοροϊδεύω. Δεν μπορώ άλλο. Επειδή σε σέβομαι πάρα πολύ. Και όταν θα γίνει ο επαναπολογισμός έτσι σε τρία χρόνια. Το ΕΚΑΣ. Η εθνική σύνταξη προστατεύει τον συνταξιούχο. Το ΕΚΑΣ είναι προνοιακό και η εθνική σύνταξη είναι σύνταξη, Ελένη. Δεν σα τα πω κατρούκαλο στην κυρία Κορίτσι μου. Για πετε μου τι είπατε. Το ΕΚΑΣ είναι προνοιακό, Ελένη. Η εθνική σύνταξη είναι σύνταξη. Είναι ένσημα. Μπερδεύει το άγιο δισκοπότηρο με το σαμιώτικο κρασί, Κορίτσι μου. Και που δεν χρειάζεται. Όταν θα γίνει ο επαναπολογισμός των συντάξεων, ακριβώς το ΕΚΑΣ ήταν με εισοδηματικά κριτήρια. Και όχι με τις διατάξεις του ασφαλιστικού. Εσείς κύριε, άμα πηγαίνετε να πάρετε τη σύνταξη. Για πες μου, εθνική θα έχει εισοδηματικά κριτήρια. Η εθνική σύνταξη όχι, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μπερδεύεις το ΕΚΑΣ με την εθνική σύνταξη. Μπερδεύεις την πρόνοια με τη σύνταξη. Τώρα τι να πω τώρα. Μπερδεύεις το εμβόλιο με το νερό. Δεν πάρε με τα ποσοστά αναπλήρωσης. Το ξέρετε ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης. 120% στους καλούς συνταξιούχους. Το ξέρετε. Αυτά λοιπόν όταν θα γίνει ο επαναπολογισμός. Πότε. Με τα 21-19. Πότε. Με τα 21-19 θα γίνει επαναπολογισμός. Κολόπεδε, 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 κολόπεδε.